Καθίστε, καθίστε, καθίστε. Καθίστε κάτω. Κάθεται ο κόσμος. Έτσι, έτσι, καθίστε. Λοιπόν, βάλτε, λοιπόν, προτείνω να μας βάλετε στη smart τηλεόραση για να βλέπετε δυνατά. Να ανοίξει και τον ήχο. Γιατί σήμερα έχουμε να πούμε πάρα πολλά, κυρίες και κύριοι. Γιατί το GR Express είναι πανέτοιμο να ξεκινήσει. Είσαι έτοιμη. Γιατί να βάλει ο κόσμος να βάλει στη smart. Και από τα κινητάκια, το που θέλει. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά η smart είναι μεγάλο οθόνη. Δεν μα καμαρώνει. Λες και 10 χρόνια δεν μα ξέρει. Για να μα παρέα, ρε παιδί μου, για να είμαστε πιο κοντά. Α, εντάξει, μας... εντάξει. Άλλο εντάξει, το μικρό και άλλο το εντάξει, μεγάλο. Εντάξει, ναι, βέβαια, το εντάξει. Μεγάλο είναι. Το μεγάλο. Ναι, είναι. Να το μεγάλο. Λοιπόν. Η τηλεόραση, παιδί μου, λέω. Ή τώρα είναι ίδιο αυτό με αυτό. Τέλος πάντων, βάλτε μας σε κάτι μεγάλο εκεί πέρα. Ναι. Κυρίες και κύριοι, το GR Express ξεκινάει τώρα. Να ξεκινήσουμε την αποκωδικοποίηση σιγά σιγά και να σχολιάσουμε όλα αυτά τα οποία συνέβησαν και να πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ που επιτέλους η ομάδα της Μαρίας Μπακοδήμου δουλεύει πάρα πολύ. Και μπράβο της, γιατί ανέβασε τα νούμερα της. Και μας άρεσε πάρα πολύ. Και μας άρεσε πάρα πολύ. Και η Παραδεισανού και ο Αρτσίτας και η Μπακοδήμου και όλοι ναι. Ο Αρτσίτας ανέβασε τα γκάζια του πάρα πολύ και νομίζω ότι πλέον αρχίζει να γίνεται ένα σημαντικό κομμάτι η δουλειά του στην ελληνική showbiz. Αναδεικνύεται τώρα, δηλαδή, κοιτάξτε, αυτό που είπαμε και πιο πριν, ότι η κριτική μας γίνεται για να γίνονται καλύτεροι, όχι για να τους θάψουμε. Και εδώ βλέπουμε ότι στην περίπτωση Μαρίας Μπακοδήμου, ό,τι κριτική κάναμε, έκατσε ακριβώς. Δηλαδή, το άκουσαν, είδαν, έψαξαν, ισορρόπησαν. Μέχρι και αυτό που είπαμε για Παραδεισανού, ότι έχει, δηλαδή... Είναι λίγο πιο ήρεμη, είναι λίγο πιο, δεν λαϊκίζει τόσο πολύ. Της πάει πολύ ο ρόλος εντός εισαγωγικών. Και ο Αρτσίτας φαίνεται αυτό, ένα πολύ προσγειωμένο παιδί, γιατί έχουμε συνηθίσει πολλούς καβαλημένους τώρα τελευταία στη τηλεόραση. Και ότι τρέχει πάρα πολύ με τις συνεντεύξεις. Αυτό που κάνει βέβαια με το αυτοκίνητο, μου θυμίζει, δεν ξέρω ποιος το κάνει πρώτος. Μου θυμίζει λίγο και αυτό που κάνουν τα παιδιά στο breakfast με τα μάξι. Όχι, ναι, αλλά είναι πολύ της μόδας μέσα στα μάξι, έξω από τα μάξι. Είναι από το εξωτερικό αυτό και δεν έχει καμία σχέση. Εντάξει, είναι κλεμμένη ιδέα. Ναι, δεν είναι, άλλο. Δεν το βάζω σαν το έβριμα. Άλλο θέλω να σου πω. Συνεντεύξεις, κυνηγάνε τα αυτοκίνητα να δώσουν συνεντεύξεις. Ναι, ναι. Μέσα από τα αυτοκίνητα συνεντεύξεις. Είναι πολύ της μόδος, να πούμε έτσι. Έτσι ακριβώς. Και μάλιστα πριν συνεχίσουμε να μιλήσουμε για αυτά όλα από τα οποία έχουμε να σας πούμε για το Survivor και όχι μόνο, θα ήθελα πάρα πολύ να σας πω ότι σε προηγούμενες εκπομπές μας έχουμε πει ότι το πόσο μας αντιγράφουν και το τι ακριβώς γίνεται και πώς παίζει. Δηλαδή, για να καταλάβετε, όταν υπάρχει ένα βίντεο το οποίο κυκλοφορεί εδώ και ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν ήταν για μας πολύ δύσκολο να το βρούμε, και ξαφνικά βγαίνουν μετά από εμάς, τρεις μέρες μετά από εμάς, να το βγάλουν στον αέρα ως ένα σπουδαίο ντοκουμέντο. Αυτό εδώ δηλαδή. Και ότι ψάξανε για να το βρούμε. Ναι, ντοκουμέντο. Και μάλιστα σας λέω ότι η δημοσιογραφάλα είναι και το ψάξαμε και κάναμε και ράναμε. Παιδιά, ένα κλικ ήταν και ένα τίποτα παραπάνω. Και πρέπει να σας πω εγώ ότι αυτό το βιντεάκι το έχουμε παίξει εδώ και τόσο καιρό. Και επειδή ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι εμάς μας βλέπουν και παίρνουν πολλά πράγματα μέσα από τα δικά μας στοιχεία τα οποία βγάζουμε. Και καλά κάνουν, δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα σε αυτό. Αλλά είναι να έχετε η απόδειξη αυτό που σας έλεγα. Γιατί λέμε, ρε παιδί μου, ξέρετε κάτι. Λένε τόσα, κάνουν τόσα, αλλά δεν λένε όμως κάτι, εκεί το είδα και το πήρα και τα λοιπά, ή το ένα και το άλλο. Βέβαια, να σας πούμε ότι το βίντεο αυτό δεν είναι ιδιοκτησία δικιά μας, ούτε δικιά τους. Έτσι. Δεν έχει σημασία. Αυτό. Δωρή, λοιπόν. Μέσα στο διαδίκτυο κυκλοφορούν χιλιάδες, εκατοντάδες βίντεο. Ναι. Όμως, εάν σε καθοδηγήσει κάποιος και στην προκειμένη περίπτωση το GR Express και που βγάλαμε αυτό το βίντεο, δεν εμφανίζει ξαφνικά το τι έψαξες. Η δημοσιογραφάρα, γιατί μιλάμε τώρα για τον Λάμπρο Κωνσταντάρα. Λάμπρο Κωνσταντάρα, ο οποίος υποτιμάει τους περισσότερους δημοσιογράφους που μπορεί, οι παρουσιαστές ή αυτούς που δεν είναι στην ΕΣΥΑ. Καλά, και δεν μπορεί να μας λέει ότι έκανε ρεπορτάζ. Όχι, και η δική μας υποτίμηση από αυτόν. Ναι. Έτσι που μπορεί με αυτούς εκεί πέρα κτλ. Ωραίο το κλεμμένο τώρα. Ναι, αυτό όμως το ντοκουμέντο, έτσι. Το είδατε σε εμάς, το πήρατε. Γιατί αυτό είναι Κύπρος. Οπότε λοιπόν δεν το είδατε την ώρα που έπρεπε. Έτσι, δεν το είδατε την ώρα που έπρεπε αυτό το θέμα,
Οπότε λοιπόν το είδατε σε εμάς. Να τα λέμε αυτά πράγματα. Και μεταξύ, μάλιστα δεν το βγάλανε Σάββατο, το βγάλανε Κυριακή. Να πει ότι. Okay, επειδή το παίξαμε σε εβδομάδα, να πούμε εντάξει, το είχαν δει αυτοί, αλλά εκπομπή Σαββατοκύριακο. Αλλά έπαιξε Κυριακή. Δεν έπαιξε Σάββατο. Οπότε λοιπόν και αυτό δίνει κάποια πραγματάκια. Λοιπόν, έτσι πριν αυτή την παρένθεση. Πριν κλείσει, επειδή το GR Express δεν είναι μόνο YouTube, δεν είναι και σε. Είναι τηλεοπτικό σε κανάλια. Βέβαια, είναι και τηλεοπτικά, δεν το συζητάμε. Οπότε δεν είναι ότι δεν ακούγεται. Γι' αυτό γελιοποιείται. Κατάλαβε τι σου λέω. Ναι, δηλαδή, okay. όταν πα να κουκουλώσει αυτό που λέμε το GR Express ή και άλλα. Δεν είμαστε μόνο εμεί. Είναι και άλλε εκπομπέ αξιόλογε που τι κουκουλώνουν γιατί θεωρούν ότι αυτή είναι και κανένα άλλο. Και είναι άδικο αυτό. Δηλαδή, αναφέρεται συνέχεια, σου λέει, μπορεί να αναφέρεται το UP, το ένα, τα site, κάτι μικρά site. Και ξαφνικά, όταν μια εκπομπή τηλεοπτική βγάζει κάποια πράγματα, τη τα κλέβει και την εξαφανίζει, είναι εξοργιστικό. Ναι. Και επειδή είναι εξοργιστικό αυτό να συμβαίνει πιο πολύ στα site, γιατί τηλεοπτικά μπορούσα να πούμε, ξέρει κάτι, όχι, το κουμέντο ψάξαμε, βρήκαμε κτλ. Βάλτε το θεματάκι, να δείτε, παιδιά, αυτό τι έγινε στην Κύπρο. Όπως λέμε και εμείς. Αυτό στην Κύπρο έγινε, δεν έγινε σε εμάς. Δηλαδή δεν είναι η ιδιοκτησία μας. Η ιδιοκτησία των παιδιών, των ανθρώπων που το έβγαλαν το θέμα αυτό στον αέρα είναι. Το Κάζατε Μικέλ. Ναι. Και μάλιστα κάναμε και πλάκα με το Κάζατε Μικέλ που λέγαμε για το Κάζατε Ρεν. Ναι, ναι. Εντάξει. Τέλος πάντων, αφήνω το θέμα αυτό γιατί εντάξει, δεν θέλω να το πολύ ασχοληθώ. Απλά έτσι ήταν ένα μικρό δείγμα για να καταλάβετε αυτό που σας λέγαμε. Δηλαδή στα γρήγορα, δηλαδή πριν περάσουν ώρες, δεν θα έλεγα πριν δύο μέρες θα έλεγα αυτά. Και να τα. Πάρτα τώρα λοιπόν, τα βλέπεις τι γίνεται. Να πάμε όμως στα δικά μας εδώ, να πάμε στη Μαρία Μπακοδήμου λοιπόν, που έκανε τρομερή δουλειά, τρομερή δουλειά. Και να πάμε πρώτα απ' όλα να πούμε στην Καρολίνα. Τι ήταν αυτό που σου κάνει μεγάλη εντύπωση και τα λοιπά. Κοίτα, η Καρολίνα όπως φαίνεται, θεωρεί ότι όταν βγει έξω ο Πρίαμος, ότι θα συνεχίσει μια χαρά αυτό που έχουν, ότι είναι πάρα πολύ δυνατό. Ο Πρίαμος βέβαια όπως είδαμε και... Είπε κάποια στιγμή όμως ότι πριν φύγει μιλήσαμε. Το είπε, το τόνισε, δεν έφυγα. Μιλήσανε, ναι, βέβαια μπροστά στις κάμερες ο Πρίαμος, Κουκουρούκου και τα λοιπά. Πίσω από τις κάμερες μιλήσαν. Ναι. Παίζει ρόλο. Ωραία. Λοιπόν, η ίδια προφανώς δεν υπολογίζει καθόλου το τι υπήρχε με την Ελευθερία Ελευθερίου. Εξελίξεις θα υπάρχουν γιατί θα μπει η Ελευθερία Ελευθερίου και δεν ξέρουμε και πώς θα συμπεριφερθεί. Βέβαια βγήκε και ένας φίλος και είπε ότι επειδή είναι υπεράνω, δεν θα δείξει ότι ενοχλήθηκε. Δηλαδή θα μπει και δεν θα ασχοληθεί καθόλου με τον Πρίαμο. Ή μπορεί να το πει δύο... τα έκανε. Εντάξει, φυσικό είναι. Φυσικό είναι. Μπορεί και να μην του πει τίποτα ή να το παίξει φίλη. Δεν ξέρουμε ακριβώς πώς θα παιχτεί και τι παιχνίδι θα παίξει και ο Ατζούν. Γιατί η Ελευθερία είναι και ένα κορίτσι που μπορεί να θέλει να μπει υπεράνω, αλλά οι άλλοι θέλουν το reality μέσα. Θα τη βάλουν. Ναι, κοίταξε. Βγάλανε, έφυγε η Καρολίνα, την έβγαλε ο κόσμος έξω. Αλλά ο κόσμος θέλει να δει το story τώρα με την Ελευθερία Ελευθερίου τι θα γίνει. Έχει και πολύ ενδιαφέρον να δουν αυτό. Ναι, βέβαια. Βέβαια. Και θα αρχίσουν και συγκρίσεις. Πάλι θα ταχώνουμε στον Πρίαμο. Ο Πρίαμος όπως και να έχει, οι επόμενες μέρες που θα μπει η Ελευθερία Ελευθερίου θα είναι λίγο σε δύσκολη φάση γιατί θα το βρίζει όλο το Πανελλήνιο. Ο τρόπος δεν ξέρει όμως ίδιος τι γίνεται. Δεν ξέρει ίδιος τι γίνεται. Δεν ξέρει. Βρε άλλο λέω, σαν παίχτης. Ναι, μπορεί ξέρει. Να μην ξέρει, σου λέει ότι θα περάσει απ' έξω. Ναι, σωστά. Ο Πρίαμος. Σωστά. Αυτό εννοώ. Και θα έχουμε ένα story το οποίο θα ανεβάσει κι άλλο τα νούμερα. Εσύ πιστεύεις θα την βάλουν στην ίδια ομάδα. Μπα όχι, δεν πιστεύω. Πιστεύω στην ίδια. Αν την βάλω στην ίδια ομάδα θα γίνει πανικός. Βέβαια, στην ίδια. Πώς θα. Στην ίδια. Χαμός θα γίνει. Για να υπάρχει αυτή η αμηχανία, αυτό το θα σε σκοτώσει. Εγώ θα ήθελα να βάλουμε και τον Μπο μέσα μου. Ο Μπο τη στιγμή που έφυγε η Καρολίνα, γιατί να το βάλουμε. Για να πάει στον Πρίαμο. Σιγά να σου πει τον Πρίαμο. Και το Σάκη. Θα αρχίσει πόλεμο. Η Καρολίνα δεν είπε ότι. Όχι, ποιο το είπε ότι ο Σάκης είπε ότι κάνει ό,τι θέλει η καρδιά σου. Νομίζω η Καρολίνα το δήλωσε για τα παιδιά. Ναι. Ναι, ναι. Κάπως το άκουσα τώρα Σαββατοκύριακο ότι δώσαν το OK και είπαν εσύ θα κάνεις ό,τι λέει η καρδιά σου. Οπότε λοιπόν το ξεπούλημα. Εντάξει, ξεπούλημα δεν είναι. Τη φιλία, ναι, εντάξει. Ναι, αλλά, ναι. Εντάξει, υπάρχει θεματάκι. Υπάρχει θεματάκι. Γιατί. Ο ένας ήταν φίλος και καλά, ας πούμε, πήγαινε την προσέξη του, την πήρε και οι άλλοι που ήταν κολλητή του Μπο, ας πούμε, κρατήσαν το φανάρι. Πάντως, αυτό που είπαμε με τη συνέντευξη της Καρολίνας, μια από τα ίδια είπε, δεν είπε κάτι διαφορετικό. Απλά είναι μια κοπέλα η οποία είναι ερωτοχτυπημένη, περιμένει τον Πρίαμο να βγει έξω και δεν υπολογίζει κανένα κόστος. Δηλαδή, δεν ακούς να λέει δεν έπρεπε, ίσως να πρόσεχα λίγο, ίσως όταν βγαίναμε έξω όταν ξεκαθαρίζαμε, είναι εκεί. Δηλαδή, σου λέει.
πληγώθηκαν όσοι πληγώθηκαν, εγώ το ένιωσα, το έκανα. Δεν υπάρχει μετάνοια καμία. Είναι εκεί. Είναι φουλ ερωτευμένη. Δεν έχει υπολογίσει τα θύματα αριστερά-δεξιά. Τα παιδιά μου στείλανε και κάποια μηνύματα τα οποία δεν τα θυμόμαστε. Πέρυσι υπήρχαν κάποια δημοσιεύματα και πολλές μαρτυρίες το ότι η Καρολίνα είχε και αρκετά στενή σχέση φιλική με έναν Τούρκο. Ναι. Που όταν βγήκε έξω πάλι η φιλική σχέση συνεχίστηκε. Δηλαδή υπήρχε και ένα story πέρυσι το οποίο δεν είχε παιχτεί ιδιαίτερα. Άντε. Ναι, μου το στείλανε από πολλές πλευρές. Κάτι εγώ ψιλοθυμάμαι, αλλά δεν ήμουν σίγουρη και μου το επιβεβαίωσαν. Μ' αρέσει αυτή η κοπέλα πολύ. Ναι. Έχει πάθος, έχει ένταση, ναι. Έχει έντονη ζωή, ερωτική. Είναι δυνατό αυτό. Ναι, ενώ, δεν ξέρουμε τελικά που κατέληξε, αλλά υπήρχε φλερ. Άκουσε, θα σου πω κάτι. Mm. Δεν φταίει μια γυναίκα εάν σε ένα χρόνο μέσα γίνει μια κατάσταση με τρία άτομα, ας πούμε. Φταίνε τα τρία άτομα, τα οποία δεν ήταν αυτό που έπρεπε για να κρατηθούν στη ζωή της μέσα. Οπότε λοιπόν αυτή η κοπέλα βλέπει κάτι το οποίο της αρέσει πολύ περισσότερο κτλ. Και προχωράει και ψάχνει να βρει αυτό που θέλει. Τώρα λοιπόν, Στάση θα είναι ο Πρίαμος. Τέρμα αποκλείεται, μάλλον και Στάση τον κόβο, αλλά τέλος πάντων. Στάση, αυτή ψάχνει το τέρμα της. Δεν ψάχνει τη Στάση. Πάντως επειδή είχε βγει και πέρυσι να το σχολιάσουμε, έτσι αστειεύοντας, είχε βγει η μαμά και λέει για τα πιαγά και τα λοιπά. Τα μαργαριτάρια τα πέταξε πάλι. Εντάξει, ωραία, τώρα. Κοίταξε αυτό. Αυτή η μαμιά... Όλοι κάνουμε λάθη, αλλά είναι λίγο. Κάποια πράγματα που ακούμε κάποιες φορές είναι λίγο ακραία. Προσπαθείς, τι γίνεται, προσπαθείς να ωρεοποιήσεις το λόγο σου, να δείξεις ότι θες να μιλάς καλά την ελληνική γλώσσα και την πατάς. Δηλαδή, μην χρησιμοποιείς κάποιες λέξεις ή κάποια επίθετα, αν δεν τα γνωρίζεις ακριβώς πώς είναι, άστο, προσπέρασέ το, πες το αλλιώς. Έτσι, έτσι. Και την πατάει. Είναι λίγο, αυτή νομίζω και η, δεν θυμάμαι ποια άλλη παίχτρα, είναι λίγο φατσαία. Ναι. Εντάξει, δεν είναι κακό. Έχουμε ένα και με ένα φατσέα εμείς στο Σιάτλ. Ναι, από πολλούς έχουμε. Ναι. Το θέμα είναι όμως ότι το Survivor μπαίνει σε μια εξέλιξη πολύ διαφορετική, πολύ light κατάσταση πια. Δηλαδή, χωρίς την Καρολίνα είναι light. Κοίτα, φέτος το Survivor είναι γυναίκες. Έχει μάτι. Έχει πουλάς, όχι μόνο, γενικά. Και ο Κόρομι. Τα πλάνα που βλέπεις είναι λες και το Survivor φέτος το βλέπουν οι γυναίκες μόνο. Εσείς δηλαδή εντάξει, κάτι λίγα θα δείτε, αλλά όχι τέτοια πλάνα όπως βλέπει ο γυναικείος πληθυσμός του Βασάλου με τους καταϊδρωμένους εκεί κοιλιακούς να βγαίνει από τη θάλασσα σαν τον Ιβάν τον Τρομερό. Ο Ιβάν ο Τρομερός δεν έβγαινε από τη θάλασσα, τέλος πάντων. Βλέπεις τον Κόρομι, δηλαδή όλο μπράτσα, κοιλιακούς, φέτες. Φέτος, πολύ μαλλί. Μαλλί, αλλά είναι λες και βλέπω, συγγνώμη, δεν θα το πω τώρα, θα με ακούσει και αυτός ο Ιάπωνας, σαν να βλέπω ταινία, έτσι, σεξουαλικού περιεχομένου και είναι το πριν. Ναι. Και μετά σκέφτεσαι το μετά. Δηλαδή ο τρόπος που... Έχεις φαντασία όμως με αυτά που λέει. Όχι μόνο εγώ, όταν βλέπεις τον άλλον με μαγιουδάκι να βγαίνει μέσα από τη θάλασσα καταϊδρωμένο, να τρέχουν τα νερά και τα τέτοια πάνω. Ναι, αλλά εντάξει, εγώ ας πούμε το βλέπω σαν μια ωραία εικόνα. Εσύ άμα το βλέπεις και σ' άρεσε, θα είχαμε πρόβλημα. Όχι, εγώ το βλέπω σε μια πολύ ωραία εικόνα. Τεχνικά το βλέπω. Κοίταξε το μάγκα του Λούκο τι έκανε, ας πούμε. Είναι η δουλειά σου αυτή. Ο κόσμος και ο γυναικείος πληθυσμός δεν μπορεί να το δει τεχνικά όταν βλέπεις τον άλλο τον Πέδαρο να βγαίνει από τη. Εντάξει. Ο Πέδαρος δεν πάει μέγαρο. Ναι, είναι το. Είπα Πέδαρο. Αυτή η βαλαβάνη μου έχει σπάσει τα νεύρα. Και τη συμπαθώ, ρε παιδί μου, σαν φυσιογνωμία, αλλά με τις δηλώσεις και ο τρόπος, νομίζω, στην Πακοδήμου που βγήκε και έκανε δηλώσεις. Ήταν έξω από μια εκπομπή που τη πήρα συνέντευξη. Είπε ότι μας είπε ο Πρίαμος μέσα στην Καλύβο ότι δεν έχει σχέση. Δηλαδή, μιλάει για τα προσωπικά των άλλων. Ναι. Που θα μπορούσε αυτό, μπορεί να προσφέρει την ελευθερία Ελευθερίου. Γιατί βγαίνει ο φίλος Ελευθερίας Ελευθερίου και λέει: ήταν δύο μήνες, έμεναν μαζί, τον φιλοξενούσε με τα. Τώρα που κάνανε τα. Για να μπουν εργομετρικά. Και ξαφνικά βγαίνει η Βαλαβάνια, δεν είχε σχέση. Η Βαλαβάνη, δηλαδή μιλάει για τα προσωπικά των άλλων. Και μόλις πάνε στα δικά της, τσαντίζεται κιόλας. Σέβομαι τη δουλειά σας, αλλά και εκνευρίζεται. Δεν θέλω να μιλάω για τα προσωπικά μου. Για τον άλλον δεν τη μιλάει. Ναι, δηλαδή, για τους άλλους θα μιλάμε. Αλλά με τα δικά μου δεν θα ασχολείστε. Επιλέγουμε. Εσύ το θεωρείς σωστό? Όχι, βέβαια. Κοιτάξτε, εγώ την παραπάνω βρίσκω λάθος σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, αισθάνομαι ότι παίζει με τον κόσμο, ας πούμε. Βγαίνει και ο φίλος και λέει: έχουν χωρίσει. Ο φίλος τους έχουν χωρίσει κάποιους μήνες και έχουν αποφασίσει να δουν τι θα κάνουν, τι δεν θα κάνουν κτλ. Του έδωσε ο άλλος, κανονικά και με τον νόμο, να τα λέμε αυτά τα πράγματα. Ναι, και απ' την άλλη γίνει ένα σπίτι και φέρε το βραβείο.
που είναι και επικρατέστερος ο Βασάλος. Θεωρώ ότι ο Ατζούν είναι η αδυναμία του και γενικά είναι πολύ καλή η εικόνα του προς τα έξω. Πέρα από το οπτικό και το λεκτικό και ο τρόπος που σκέφτεται είναι φαβορή. Ποιος? Ο Βασάλος. Τι λες, μόνο. Γιατί εσύ ποιον θεωρείς φαβορή, το Σάκη, τον προδότη? Όχι, ο Σάκης είναι προδότης, τελείωσε. Για αυτός με την προδοσία αυτή δεν έχει. Προδότης σαν παίκτης, έτσι είναι όχι, τώρα. Προδότης ο φίλος του, όχι σαν παίκτης. Ναι. Όχι σαν παίκτη. Εγώ τον κρίνω σαν παίκτη μέσα στο παιχνίδι. Άκουσε. Αυτό είναι προσωπική ζωή. Το αν βγει απ' έξω δεν με νοιάζει. Άκουσε. Μα δεν έχει την προδοσία έξω. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Δεν θα πάει στο πόκο και πηγαίνει στο φιλαράκι. Εγώ τη βλέπω. Γεια σου, φίλε. Στην πρόσεχα. Στην πρόσεχα. Την πρόσεξα όμω εγώ. Κράταγα το φανάρι καλά να βλέπουν άρα, σωστά. Αλλά η καρδιά τη πέταξε για αλλού. Ναι, παιδί μου, εντάξει. Άκουσε. Εγώ δεν κατηγόρησα την Καρολίνα. Δεν κατηγόρησα ποτέ εγώ την Καρολίνα. Τώρα δεν... μου έρχεται κάποια άλλη στο μυαλό που κάνει κολοτούμπες. Πώς δεν, τόσα είπαμε για την Καρολίνα. Δεν κατηγόρησα την Καρολίνα και την επιλογή της. Είναι δικαίωμά της. Εγώ είπα στον κόσμο πώς φαίνεται η πράξη αυτή. Δεν είπα εγώ για την Καρολίνα, σε επαναλαμβάνω για μια φορά. Ο κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα να επιλέξει το δρομολόγιο του. Δεν θα του πει κανένα, θα πας από εδώ, θα πας από εκεί, θα πας δεξιά. Είναι λάθος κινήσεις όμως. Οι κινήσεις όμως αυτές έχουν, έχουν αρνητικό αντίκτυπο. Πληγώθηκαν άνθρωποι. Πληγώθηκαν άνθρωποι. Εγώ μίλησα λοιπόν για τα γύρω-γύρω από την επιλογή της. Δεν μίλησα για την επιλογή της. Αυτή είναι η διαφορά. Και μάλλον δεν το έκανα κατανοητό και πιο εντάξει, πριν. Εγώ το κατάλαβα ότι μιλήσαμε και εναντίον της Καρολίνας. Εναντίον της, άκουσε, όταν μιλάμε... Και της μαμάς. Άκουσε, Ελένα, όταν μιλάμε εμείς εδώ, είμαστε υποχρεωμένοι μέσα από τη δικιά μας φωνή να περάσει και η φωνή του κόσμου. Mm-hmm. Οπότε λοιπόν εμείς βγάλαμε την άποψη του κόσμου προς τα έξω. Και συζητήσαμε, ξέρετε, οι πολλοί και τα λοιπά. Λέω παράδειγμα, εάν ήταν στην Κοκκινιά, που λέω εγώ, στην Νίκαια δηλαδή, θα ήταν δακτυλοδεικτούμενοι. Είδε τι έκανε! Καλά, αυτό εντάξει, τα παλιά τα χρόνια που θα δω τώρα. Εντάξει, θα βγει τώρα κανένα με τι έννοιε. Θα σε πάω στην Νίκαια μια βόλτα και μετά θα σε αφήσω μόνη σου. Και άμα βρει εκεί Έλληνα. Στου διάδοχου δρόμου. Στη δικιά μου γειτονιά. Α, στη δικιά σου εκεί, εντάξει. Λοιπόν, επειδή με έχει πέσει μια πλατεία. Λοιπόν, θα σε πάω λοιπόν εγώ εκεί. Θα πάω μια μέρα μαζί και μετά θα πάω μια μέρα μόνη σου. Και σου πει να πούμε η γυρα τέτοια. Πού πα μόνη σου, τέτοια ώρα έξω. Σιγά, βρε, πού ζει. Και όμως εκεί είναι ακόμα έτσι. Δεν έχει. Γι' αυτό σου λέω. Έχει διαφορά. Είναι οι παλιές γειτονιές. Οι παλιές γειτονιές. Θέλω να εντάξει, άστε τώρα την Νίκαια για την Νίκαια θα μιλάμε. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι ο κόσμος μέσα στα social media μιλάει χειρότερα πια. Γιατί κάποτε θα συζητούσε μόνο η Νίκαια παράδειγμα, τότε θα συζητάμε η Ελλάδα. Καταλαβαίνεις, έχει διαφορά. Άλλο πρέπει να στην Νίκαια και να σε δείχνει. Πού πας εσύ, και άλλο όλη η Ελλάδα να σου λέει τι έκανε στον πω, τι έκανε στο παιδί, τι έγινε από εδώ, τι έγινε από εκεί. Γιατί γελάς. Σκεφτούμε την εικόνα στην Νίκαια. Ναι. Θα βγει μια θα μου. Πώς τον αντέχεις! Πώς τον αντέχεις! Α, εντάξει. Και αυτά θα ακούσεις, ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, αλλά το θέμα είναι λοιπόν ότι τώρα με τα social media που έχουμε γίνει όλοι μια. Μια οικογένεια. Μια οικογένεια. Κατηνιάς. Γιατί. Κοίταξε να σου πω. Βγάζουμε την κατηνιά από μέσα μας όλοι. Όπα. Ο Λιάντας λέει ότι ασχολούμαι με το lifestyle. Εντάξει, κατηνιά. Σε παρακαλώ, ωραιοποίησε το λίγο. Εμείς θα είμαστε κατίνες και ο Λιάγκας lifestyle. Άκουσε, Ελένα. Σε παρακαλώ. Πίσω από ένα δάχτυλο δεν κρύφτηκε κανείς. Δεν πειράζει να κρυφτούμε λοιπόν, κι εμείς. Έτσι δεν κρύβονται όλοι κι εμείς. Εγώ το θεωρώ απαράδεκτο να κάθομαι να κρύβομαι τον κόσμο. Παιδιά, εμείς εδώ είμαστε για να το κουτσομπολεύουμε. Για να αποκωδικοποιούμε και να λέμε πραγματάκια. Από εκεί πέρα, εδώ εμείς θέλουμε να μην στιγματίζουμε κόσμο για κοσμάκι. Αυτό θέλουμε εμείς και να μην κάνουμε κάποιον να μην κοιμηθεί το βράδυ. Αυτό με ενδιαφέρει. Περίμενα αναγκαστικά να όμως μέσα από κάποιες καταστάσεις. Και ίσως κάποιοι ευθύνονται και με τις συμπεριφορές τους, κάποιοι δεν κοιμούνται τα βράδια. Γιατί οι σχολιασμοί μας κάποιες φορές είναι ακραίοι. Όταν, ας πούμε, έχουμε ισοπεδώσει κάποιες φορές τη Χριστοπούλου, λόγω λάθος κινήσεων, ή την κάθε Χριστοπούλου, να λέμε και τις αλήθειες. Δεν θα κοιμηθεί ο άλλος καλά, θα σε βρίζει όλο το βράδυ και εμένα μαζί. Πριν προχωρήσουμε παρακάτω, γιατί έχουμε πούμε αρκετά πράγματα, να σου πω την πλούση που μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά σήμερα ήταν η πρώτη μέρα, όχι σήμερα, χθες. Ήταν η πρώτη μέρα που ζήλεψα μπλούζα. Ζήλεψα μια μπλούζα πάρα πολύ. Ποιανής? Του Αλεξάνδρου στην εκπομπή που βγήκε. Ποιανής έπαθα... λέω εγώ. Ναι, ποιανής, ναι, εγώ ζήλεψα για μένα. Λοιπόν, ναι, ήταν η πρώτη φορά που είπα, κοίτα εδώ, αυτό μου δηλαδή, το μάτι μου πήγε ναι, στην μπλούζα και μου έπαθα πλάκα. Θα μάθουμε από την πήρε. Ναι, θα πάρουμε μια ίδια. Ναι. Ζήλεψα, είμαι και λίγο ζηλιάρης. Δεν μ' άρεσε πάρα πολύ. Στα ρούχα εσύ δεν ζηλεύεις ποτέ. Όχι όμως, αυτό μου έκανε εντύπωση. Ήταν η πρώτη φορά.
Είδα τον Αλεξάνδρο και λέω: κοίταξε τι ωραία μπλούζα φοράει. Μάλλον θα έχει την Τούνη που θα τον δίνει. Άλλη θα είναι bubble gum. Ναι, νομίζω η Τούνη θα κάνει την Τούνη. Όχι να φορέσει και bubble gum. Όχι, όχι, λέω η Τούνη θα κάνει την Τούνη. Έχει και αντρικά νομίζω, γι' αυτό έχει φόρμα. Δεν ξέρω, πάντως την επιλογή σου δεν έχει κάνει Τούνη. Δεν έχει κάνει. Η Τούνη τώρα που να βγει να ψωνίσει. Και εγώ για την επιλογή δεν την κάνω πια. Καλά, εσύ είσαι ο παράξενο. Δεν μ' αρέσει το πράσινο, δεν μ' αρέσει το κίτρινο, το μπλε. Όχι, το μπλε αρέσει. Μπλε μαύρο συνήθω, δηλαδή τα χρώματα είναι χακί, δεν σ' αρέσει. Οπότε βγάζει. Οι ταντρικά είναι στάνταρ χρώματα, έτσι τα ρούχα. Δηλαδή είναι χακί, μπλε, μαύρο, άσπρο. Δεν θες άσπρο, δεν θες χακί. Δεν θες κίτρινο, δεν θες πράσινο. Τι μένει, ένα μπλε, ένα μαύρο. Αυτά με τα ρούχα και τη σιλιά μου. Και να λέμε όσο και τα καλά κάποιες στιγμές. Και ένα κόκκινο του αρέσει. Ναι, ναι, ναι. Τα κόκκινα μου αρέσουν πολύ. Κόκκινα, ναι, κτλ. Μισό το πράσινο. Ένα χρώμα. Το μισό. Πάντα το μισούσα. Το πράσινο. Δεν είναι οπαδικό το θέμα. Περικυκλώνει όμως το πράσινο, γενικά. Ναι, με περικυκλώνει πολύ. Δηλαδή, παιδιά, δηλαδή, εντάξει, δεν έχω ξέρω το πράσινο με τίποτα. Όλη η ζωή μου είναι λαχανή. Όλη μου η πορεία, ας πούμε, ένα green boxing. Τέλος πάντων. Λοιπόν, γιατί αυτή είναι η αλήθεια, ένα green boxing. Λοιπόν, να προχωρήσουμε παρακάτω. Μου έκανε εντύπωση που βγήκε και ο άλλος ο τύπος που έδωσε την ελευθερία Ελευθερίου. Δηλαδή ότι μένανε σπίτι της και τα λοιπά. Μου κάνουμε καλή εντύπωση. Ναι, όλοι φίλοι. Βγήκαν όλοι τώρα και μιλήσαμε. Εντάξει, είπε ότι τα παιδιά γνωρίζονται χρόνια. Τους δύο τελευταίους μήνες είναι πιο κοντά. Έμενε στο σπίτι της, ήταν μαζί. Προφανώς θα έχει η Ελευθερία Ελευθερίου, θα θεωρούσε ότι είναι και σχέση. Γιατί όταν μένεις κάποιο σπίτι σου και είσαι πιο κοντά, τι άλλο. Το άλλο που μου έκανε εντύπωση, και φεύγω το Survivor τώρα, γιατί εντάξει, αρκετά είπαμε για το Survivor, ήταν η Κατερίνα Καινούλη που έβγαλε φωτό για να δείξει ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Ναι, υπήρχαν πολλά tweets, λέγανε δεν κάνει like ο Κοκλώνης, δεν πολύ μιλάει καινούριο, μήπως έχουν ψυχραθεί οι σχέσεις. Εν τω μεταξύ, εμείς είμαστε και γατόνια, λέω έτσι λίγο κάποια site αριστερά-δεξιά, μου έχουν λίγο ηρεμήσει, μου φαίνεται. Δεν ξέρω. Με την Κοκλονιάδα. Ναι, με την Κοκλονιάδα. Δηλαδή έχουν αρχίσει να φεύγουν την Κοκλονιάδα. Φεύγουν. Όχι, δηλαδή δεν παίζουν Κοκλονιάδα. Σαν να λένε ότι εντάξει, είμαστε εδώ στην άκρη και περιμένουμε. Ναι, αυτό είναι μια αποκωδικοποίηση που πρέπει να την κάνουμε και να πούμε το εξής. Περίμενε, βγήκε φωτογραφία με Κατερίνα Καινούλου και μάλιστα είπε forever together, forever. Εντάξει, λοιπόν, απλά, για να δείξει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Απλά, παιδιά, δεν είναι ανάγκη κάθε μέρα να μας δίνουν τη φιλία τους κτλ. Νομίζω. Οπότε λοιπόν. Κοίτα, όταν έβλεπες παλαιότερα εξόδους μαζί, ποπός και βρακί, όλη την ώρα και ξαφνικά ρέων, εντάξει, ο καθένας. Εντάξει, τέλος πάντων. Εγώ θέλω να πάω στα site όμως. Θέλω να πάω στα site. Στα site. Στα site λοιπόν έχουμε το εξής θεματάκι. Κάποια είναι στο payroll. Να ξέρετε, πληρώνονται. Κάποια στιγμή λοιπόν λέει ο άλλος που έχει το payroll, λέει ναι παιδιά εντάξει τώρα δεν έχουμε και θεματάκια κτλ. Ας αφήσουμε λίγο το πράγμα και όλοι οι άλλοι το μαζεύουν. Λουκ! Και καλώς ότι δεν μου τα δίνεις, δεν. Γι' αυτό κυρίες και κύριοι να ξέρετε ότι όποιος πληρώσει μια φορά θα πληρώνει πάντα. Να το ξέρετε αυτό. Αυτό λέει ο τραγουδιστές. Λέει μου ζητάνε το, από τον τάδε σταθμό λεφτά. Λέω μην τα δώσεις γιατί μια ζωή θα σου ζητάνε λεφτά. Έτσι είναι. Λοιπόν, επειδή μας το έχουν προτείνει και εμάς κάποιες φορές και έχεις απαντήσει, λέει ρε παιδιά, εντάξει, αφού έχετε τη δυνατότητα, γιατί δεν κάνετε ένα άνοιγμα τέτοιο κλειδόν. Μία φορά να πληρώσω, θα μην κυνηγάνε μετά. Ενώ ουσιαστικά πρέπει με την δουλειά σου, με την αξία σου. Έτσι. Άμα είναι να σε παίξει κάποιος, καλώς. Άμα είναι να μην σε παίξει. Κοιτάξτε, υπάρχουν πάρα πολλά site τα οποία είναι κάτι ψιλικατζίδες, κάτι φτηνιάριδες που με ένα πενηντάρικο και ένα εκατοστάρικο κάνουν τη δουλειά. Αλλά μιλάμε ότι αυτό είναι η απόλυτη ξεφτύλα όταν είναι δημοσιογραφικά το εκμεταλλεύεσαι αυτό το πράγμα. Mm. Γιατί ξέρεις τι είναι να διαβάζεις, να πούμε. Ο Ραγκητζής είναι καταπληκτικός, είναι μοναδικός. Δηλαδή κάνει τον GR Express εκεί, εκτοξεύσει τον κόσμο. Είναι η τέλεια εκπομπή κτλ. Κτλ. Και να έχει πληρώσει για ένα πενηντάρικο, ας πούμε, το ψιλικατζίδικο, για να σου πει κάτι τέτοιο. Δηλαδή η ντροπή. Εγώ ας πούμε δεν το έκανα ποτέ αυτό το πράγμα. Ναι, δεν είναι ωραίο. Το κάνουν και το κάνουν και τακτικά. Το κακό όμως είναι ότι. Έχεις πει κάποια πράγματα για κάποιους ανθρώπους ότι πολλές φορές η αυλή θα γυρίσει να σε χτυπήσει. Στην προκειμένη περίπτωση, οι αυλικοί τώρα δεν τους βλέπω να δουλεύουν σωστά. Δηλαδή έχουν αρχίσει και διασπάται το σύστημα. Πολύ. Η Κοκλονιάδα έχει απώλειες. Για κάποιο λόγο το τελευταίο διάστημα. Έχει απώλειες η Κοκλονιάδα. Καλά, δεν μπορεί να συνέχεια να είναι στο πίκ, η αλήθεια είναι αυτή. Ναι, αλλά έχει απώλειες. Γιατί υπάρχουν κάποια site. Το Just, το οποίο δεν συζητείται όπως άπρεπε να συζητηθεί.
Γιατί υποτίθεται ότι το Φλεβάρι θα ξεκινήσει. Βέβαια, έπρεπε να μπουν πρόσωπα, να βάλουν. Λένε κάποια πράγματα. Δηλαδή, Μπακοντή μου έπαιξε. Άκουσα, για τον Τριαντάφυλλο άκουσα. Για τον Τριαντάφυλλο άκουσα. Και για Τριαντάφυλλο, εντάξει. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπει. Και ο Τριαντάφυλλο είναι και άλλα ονόματα έχουν ακουστεί. Η Μπακοντή μου έπαιξε κάποια πράγματα. Αλλά δεν βλέπει, ας πούμε, αυτόν τον καταιγισμό ειδήσεων από τα site που άκουγε τόσα ονόματα, συζητιόντουσαν, βάζαν φωτογραφίε. Είναι λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα. Αλλά εντάξει, μπορεί εμεί να είμαστε καχύποπτοι, ξέρω εγώ. Επειδή όμως θα παρακολουθούμε τα περισσότερα site, υπάρχει αυτό το προβληματάκι. Έχουμε λίγο δει ότι δεν βλέπουμε, ας πούμε, και τη χρωμαυράκι φοράει η Κατκέν. Λέω εγώ τώρα. Ναι. Κατάλαβα. Σωστά. Ναι. Μεταφορικά έτσι πάντα. Ναι, να πούμε ότι βλέπουμε το τελευταίο διάστημα ότι το Survivor, επειδή πουλάει πάρα πολύ ιντερνετικά, αλλά και το My Style Rocks πουλάει πάρα πολύ ιντερνετικά, ναι. Βλέπουμε ότι, ας πούμε, στα site η κίνηση είναι πολύ περισσότερη για αυτές τις δύο εκπομπές παρά για τις άλλες. Δηλαδή, βλέπουμε κίνηση παντού όμως. Δηλαδή, παντού. Προσέξτε ένα προϊόν πώς εξισχύζουν. Δηλαδή, όλοι και πώς πάνε να πάρουν κομμάτι και κέρδος μέσα από αυτήν την ιστορία. Και εμείς, βέβαια, έτσι. Καλά, μας είναι η δουλειά μας αυτή τη στιγμή. Εμείς αυτή το κάνουμε βέξιον. Εμείς θα κάνουμε βέξιον. Εμείς ξέρουμε ότι Master Chef δεν ασχολούμαστε. Με τα υπόλοιπα reality ασχολούμαστε. Δηλαδή αυτό είναι κάθε χρόνο. Δηλαδή εμείς δεν ξέρουμε όλοι τον JR Express ασχοληθεί και με αυτά. Θα ασχοληθεί με και αυτά. Και πάλι όμως δεν σημαίνει ότι συγκεκριμένα πράγματα πουλάνε. Δηλαδή είδες η Μπακοδή μου με μαμά Καρολίνας έκανε 12%. Η Face Κορδά. Η Face Κορδά έκανε 7% που είχε κανονικά. Και όχι η μαμά Καρολίνας. Απλά βγήκε εντελώς τυχαία να μιλήσει η μαμά της Καρολίνας. Να το πούμε αυτό. Ναι. Ότι βγήκε για να διαμαρτυρηθεί για την Τζολάκη. Όπου ρε παιδιά. Δηλαδή εντάξει αυτό είναι τρελό ας πούμε. Αυτή η γυναίκα γιατί πιάνει να μιλήσει, αφού έχει έρθει η κόρη της, γιατί μιλάει τώρα αυτή. Τι είναι το ανήλικο, τέλος πάντων. Όταν μπαίνει σε αυτή μαμά, τη διαδικασία. Μαμά, βάλει σου χέρι, μαμά, βάλει σε τάξη. Όχι, όταν μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία και μετά σε χτυπάνε, γιατί σήμερα τώρα βγήκε και η Τσολάκη και την είπε στη μητέρα της Καρολίνας. Οπότε μπορεί να υπάρχει και απάντηση. Δηλαδή, μπαίνει μέσα σε αυτό το λαβύρινθο και θες να απαντήσεις. Τι είπε. Είπε η Τσολάκη ότι εμείς δεν είναι αυτά που είπαμε, δεν τα πάμε από το μυαλό μας. Δηλαδή υπάρχουν ντοκουμέντα, υπάρχουν μηνύματα ότι μιλήσανε, λέει, όχι για τη δεύτερη ψηφοφορία, αλλά για την πρώτη ψηφοφορία. Τέλος πάντων, κάποιες λεπτομέρειες σχετικά με τα μηνύματα και τις συναντήσεις που έκανε η μαμά με τον Μπό. Ουσιαστικά τους διέψευσε από την Μπακοδή μου και βγήκε η Τσολάκη και είπε ότι δεν έχουμε και το ψέματα. Και ξεχνάμε τη μεγάλη Κατινιά των 25 ευρώ. Αυτό είναι μεγάλη Κατινιά. Αυτό τη ξέφυγε, εντάξει. Τη ξέφυγε. Σε μαχαιρώνω, μου ξέφυγε. Ναι, εντάξει. Μου ξέφυγε. Ναι, αλλά το μαχαιρώμα δεν έχει φάει. Τον είπε λίγο, ας το πούμε, πεινά ότι και καλά, τι 25 ευρώ. Αυτό που λέμε η Ελληνίδα, μάνα 25 ευρώ το παιδί μου, ολόκληρο Καρολίνα. Εδώ δώσε ένα πεντακοσάρικο. Εντάξει, δηλαδή ήταν πριν γίνει κερατά. Μετά που γίνει κερατά, εντάξει, μην δώσει μια. Εντάξει, το θέμα είναι ότι ρε παιδί μου, τι βγαίνει και μιλάει. Δηλαδή αυτή τη στιγμή κάνει κακό στην κόρη. Δεν κάνει καλό. Ο Μπό δεν εννοούσε όταν είπε τη στήριξα στο Σερβάρο ότι είχε καλά πλήρωσε πολλά λεφτά. Εννοούσε ότι όταν έχει όλους τόσους χιλιάδες followers και είναι τόσο δυνατό όνομα. Α, και λένε στα σχόλια σιγά το δυνατό όνομα ο Μπό. Όχι, ρε παιδιά, δεν γίνεται. Το γράφουν στα σχόλια. Επειδή το είχαμε πει την άλλη φορά, δεν είναι. Ό,τι και να λέτε, δεν μπορεί να το ισοπεδώσετε τώρα. Δεν δουλεύετε τώρα. Δηλαδή, θέλετε να μου πείτε, α πούμε, ότι η Καρολίνα είναι μεγαλύτερο όνομα από το δίκαιο μια παίκτρια reality που τη μάθαμε να πούμε σκουντουφλώντα. Δηλαδή έλεος. Ο Μπό έχει μια πορεία στον χώρο μέσα. Και οι άνθρωποι που ασχολούνται με το είδος μουσικής που ασχολείται ο Μπό, τον ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή πείτε μου ένα που ασχολείται με την hip hop, trap, rap και ιστορίες και δεν ξέρει τον Μπό. Πείτε μου ένα. Οπότε λοιπόν μην λέτε ιστορίες για αγρίους. Ο άνθρωπος πήγε, σου λέει, ακούστε, όταν εγώ έχω 100 άτομα ακόλουθους, οι οποίοι είναι πιστοί και καλοί απέναντί μου και με προσέχουν, σίγουρα από τις 100, άμα μιλήσω και από παιδιά πρέπει να κάνουμε και αυτό, αγαπάω την Έλληνα να ψηφίσετε την, από τις 100 οι 50 θα ψηφίσουν. Οπότε είναι μια μεγάλη βοήθεια αυτή προς την Καρολίνα όταν την έδωσε. Και δεν είναι το αν θα βάλει αυτός 25 ευρώ ή 250 ή 500 ευρώ ας πούμε για να την ψηφίσει. Αυτό δεν είναι βοήθεια. Βοήθεια είναι αυτό που λέει. Και μάλιστα είπε κάποια στιγμή πριν αποκαλυφθεί η ιστορία ότι ετοίμασε εκστρατεία υπέρ της. Δηλαδή θα δούλευε για αυτήν. Αυτό θα έκανε για να μείνει στο παιχνίδι μέσα κτλ. Τώρα ξέρεις τι σκέφτηκα. Τι. Να μου πεις Πονηροπούλου πάλι. Να το πω. Να το πω. Την Παναγιώταρο, γιατί δεν έχουν εξαφανίσει. Που μπορεί να βγει να μιλήσει για το Σκίζα, να μου πει κάποια πράγματα, σε συνεντεύξεις. Όλα. Όλα έχουν ένα πικ.
Ναι. Μετά. Μήπως πρέπει... δώσει τελικές προς το, προς το τέλος δεν του. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Το, θέμα είναι, το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή οι influencer όλοι έχουν υποχωρήσει πάρα πολύ. Έχουν υποχωρήσει. Εννοείς, δεν, τηλεοπτικά δεν τους δίνουν. Γενικώς έχουν υποχωρήσει. Καταλάβανε αυτό που λέμε τόσο καιρό μέσα, μέσα από την εκπομπή μας όλοι. Ότι δεν μπορείς να χτυπάς και να κάνεις top stars ανθρώπους οι οποίοι να πούμε. Χτυπάνε την ίδια τηλεόραση. Τώρα που είπες influencers και η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου, αν και εντάξει, συμπαθώ κολλή-κολλή. Ναι. Λέω και εσύ, βρε παιδί μου. Έχουμε τη Σούπερ Κική, έχουμε την Ντούνη, έχουμε. Ναι, κολλή-κολλή. Α, η Σούπερ Κική εξαφανίστηκε. Κολλή-κολλή. Εντάξει. Η Αλεξανδράκη εμφανίζεται ως υπηρέτρια της Ντούνη. Α, τώρα ναι, έχει το παιδάκι. Πάλι, πάλι υπηρέτρια. Δηλαδή η εθνική μας υπηρέτρια είναι η Ντούνη Αλεξανδράκη. Βοηθάει τώρα. Έλα, μπορεί και πρέπει να τη έπαιρνε τα χαλιά. Μαζί τα πλένε, δεν τα πλένε. Ναι, τα δικά της αλλιά όμως έπλένε μαζί. Δεν πρέπει να τα δικά της, η εθνική μας υπηρέτρια. Άσε με τώρα, μην τρελαθεί το μείο. Είναι πολύ καλό προέρα το κορίτσι, εσύ έχεις πει ότι είναι καλό κορίτσι. Άκουσε. Αυτή τη στιγμή η Αλεξανδράκη είχε μας δείξει την υπηρεσία που η οποία γελάει συνέχεια. Δηλαδή λέει αυτό το κορίτσι, τι χαρά, λες και είναι στην πρίζα. Όποτε κάνει live, όποτε κάνει story, όποτε... είναι χαμογελαστή συνέχεια. Άντε να κάνει καμία καταγγελία, μόνο εκεί δεν γελάει. Μετά αρχίζει πάλι. Κοίταξε, είναι καλό παιδί. Ναι, αυτό σου λέω. Ότι όταν είσαι καλοπροαίρετος, θα σε βάλουν να κάνει και ένα σκουπισματάκι. Ναι, αλλά τουλάχιστον όταν το κάνει αυτό, μην το δείχνει κιόλα. Εντάξει, αυτό έχει δίκιο. Ναι. Δηλαδή το δίνει μία φορά, το δίνει δύο, το δίνει τρεις. Οπότε σου λέει η εθνική μα υπηρέτρια. Η εθνική influencer υπηρέτρια. Ναι. Οπότε κυρίες και κύριοι, καταλαβαίνετε ότι δεν φταίω εγώ, οι πράξεις είναι ανάλογες. Με όλα αυτά όμως, θέλω να σου πω ότι ασχολούμαστε με την Καρολίνα και τα λοιπά και έχει καπελώσει πάρα πολλά πράγματα, αλλά και μηντιακά έχουμε εξελίξεις. Και πολύ μεγάλες εξελίξεις μάλιστα έχουμε, τα οποία θα τα μάθετε μέσα από τη δική μας εκπομπή, κυρίες και κύριοι, γιατί αυτή την εβδομάδα θα ασχοληθούμε πάρα πολύ και με τα των μηντιακών εξελίξεων. Παράδειγμα. Οριστικοποιήθηκε πλέον ο Αλφα περνάει στα χέρια της Νόβα. Αυτό είναι πλέον οριστικοποιήθηκε μετά και το καταλάβετε αυτό στην πορεία. Και να θυμόσαστε ότι ο Αλφα θα μετονομαστεί σε Νόβα κιόλας. Να το ξέρεις αυτό. Ναι. Θα ονομαστεί Νόβα. Θα φύγει το Αλφα από τη μέση. Αυτή που έλεγε η κυρία Κατερίνα που ήταν στη μπαίνει. Μπουκάρι. Που συμπαθεί πολύ την Κατερίνα. Ναι. Χαμός θα γίνει εκεί. Λοιπόν, αυτή γενικώς είναι και λίγο έτσι ψυχρή. Είναι αποκεφαλίζει ψυχρά. Ψυχρά, ομά και ανάποδα. Εντάξει, να πούμε ότι η Νόβα είναι γυναικεία υπόθεση. Τέλεια. Δηλαδή, τα μεγάλα κεφάλια τα περισσότερα είναι γυναίκες. Όπως καταλαβαίνεις το πράγμα, εκεί δυσκολεύει πάρα πολύ. Ξέρετε με τους άντρες, εντάξει, μπορώ να κάνω και λίγο πίσω. Στη γυναίκα συνέστημα δεν κολλάει. Ναι, ανοίγει το παράθυρο και κλωτσιά. Ναι, κατευθείαν δεν κολλάει, να το ξέρετε αυτό. Και το θεωρώ πιο σωστό αυτό. Δηλαδή, θεωρώ ότι οι κυρίες αυτές όλες που θα έρθουν στον Α και τα λοιπά, ότι θα φερθούν επαγγελματικά 100%. Τώρα τη σκέφτηκα. Όπως και στα σκυλιά και στους ανθρώπους, οι σχέσεις είναι πολύ καλύτερες όταν είναι άντρας-γυναίκα. Δηλαδή, ακόμα και σε δημόσιες υπηρεσίες, θα δεις, ας πούμε, δύο άντρες, δύο γυναίκες θα πλακωθούν στους καυγάδες. Ενώ όταν άντρας-γυναίκα είναι λίγο πιο ισορροπημένα τα πράγματα. Είναι αυτό που λες εσύ, ότι γυναίκα με γυναίκα δεν παίρνει καθόλου συνέστημα. Σου λέει δεν κάνεις, φεύγεις. Είναι ο άντρας λίγο. Όχι και με τους άντρες. Ναι. Οι γυναίκες, δηλαδή εγώ αυτή τη στιγμή, καταρχήν να σου πω κάτι. Εάν πάμε στα πόστα τα μεγάλα, θα δεις ότι οι γυναίκες έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής στα πόστα αυτά από ότι οι άντρες. Έχουμε και την πονηριά όμως. Και μάλιστα υπάρχει μια γυναίκα, δεν θα πω σε ποιο κανάλι είναι, η οποία είναι πάνω από 12 χρόνια στο κανάλι. Πάνω από 12 χρόνια και δεν ξέρει κανείς ότι υπάρχει αυτή η γυναίκα, δεν ξέρει το όνομά της. Το ξέρει μόνο η πιάτσα. Και δεν λέω το όνομα. Η οποία παίζει σημαντικό ρόλο. Όταν λέμε σημαντικό ρόλο, όλα δηλαδή τα εξουσιάζει αυτή. Ένας δεν έχει μιλήσει για αυτήν. Ένας. Κοτες. Λοιπόν, ένας δεν έχει μιλήσει. Εσύ γιατί μιλάς, τι φοβάσαι. Γιατί ό,τι έχω, εγώ δεν φοβάμαι. Δεν έχω το μάτι. Εγώ γιατί εντάξει, αφού κοτεύουν οι άλλοι, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα μαζί της. Ούτως ή άλλως. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Υποψιάζομαι, αλλά δεν λέω. Δεν μπορώ να υποψιαστεί καθόλου. Γιατί δεν το έχω αναφέρει το όνομα αυτό, έχω αναφέρει 2-3 φορές το όνομα αυτό μόνο. Για να μην το λες. Α, ναι, εντάξει, okay. Είσαι γατόν. Παιδιά, πονηροπούλου, παιδιά. Είναι πονηροπούλου, τι να κάνω. Τι να κάνω. Λοιπόν, έχουμε εξελίξεις δηλαδή σε αυτό το κομμάτι. Είμαστε σε ένα μόνο με τον Justin Doofus, τι θα γίνει.
Θα μάθουμε και το επόμενο διάστημα. Καταρχήν, να ξέρετε ότι, ότι πλησιάζει και ο Μάρτιος. Ο Μάρτιος είναι ο μήνας όπου, όπου υπογράφουν τα συμβόλαια. Έχεις αγωνία τώρα τι θα γίνει με τον Τζαστ, εννοείς με τα ζευγαριά. Όχι, όχι. Όχι. Είπες, έχουμε αγωνία τι θα γίνει με τον Τζαστ. Υπάρχει αγωνία για το, στην ουσία το Μάρτιο που έρχεται. Ναι, ο ναι. Μάρτιος είναι. Άκουσε. Εγώ θυμάμαι όταν ήμουν στο Σταρ, ναι. Ήξερα το Μάρτιο αν θα είμαι την επόμενη σεζόν. Όποιος το Μάρτιο δεν ειδοποιηθεί να υπογράψει και περάσει ο Μάρτιος, πέσεται η τύχη του. Γι' αυτό ακούστηκε στους διαδρόμους ότι κάτι και είπε ότι θα περιμένω μέχρι Μάρτιο να δω τι θα γίνει. Ναι, Μάρτιο είναι αποφάσεις. Ναι. Τι γίνεται λοιπόν τώρα. Αν το Μάρτιο δεν σε ειδοποιήσουν, παιδιά, εντάξει, ανανεώνουμε για τον χρόνο και τα λοιπά. Προχωράει το δύο σχεδιάστε τι θα κάνετε παρακάτω. Πάσχα σε βρίσκει με τη λαμπάδα. Όχι, ποιο Πάσχα, παιδί μου. Ο επόμενο μήνα, Απρίλιο, σε βρίσκει με τη λαμπάδα. Όχι, να κάνει μετάνοιε, να λε: Θεέ μου, βοήθεια την κατάσταση. Και μάλιστα, όχι, και το άσχημα είναι ότι το μαθαίνει την τελευταία εβδομάδα. Μαθαίνει την τύχη σου. Το, του Μαρτίου. Όχι του Μαρτίου. Όταν, άμα δεν μάθει το Μάρτιο, τη συνεχίζει. Α, τον Ιούνιο, λε. Ναι, την τελευταία εβδομάδα τη εκπομπή. Και μην το μάθει την ημέρα που φεύγει με άδεια. Ξέρετε, εσεί δεν θα ξαναγυρίσετε πίσω. Αντί, πώ. Μα άλλα μου λέγεις εχθές. Ναι, συνήθως αλλά... ποιος βγάζει το φοιτητή, την περίπα, οι διευθυντάδες. Ναι, αυτοί. Φωνάζουν ένα νέα. Ρε, καλώς το παιδί. Δεν απέδωσες καλά φέτος. Όπως στενάχωρο. Δεν μ' άρεσε να το κάνω. Να μου πεις τα διευθυντή. Αυτή είναι και... η ομή πραγματικότητα αυτών των ανθρώπων που δουλεύουν. Γι' αυτό λέω, ας πούμε, ότι αυτή τη στιγμή, παράδειγμα, στη Μαρία Παπαδήμου Αρτσίτας είχε ανεβάσει πολύ την απόδοσή του επάνω, που αυτός δεν μπορεί να κινδυνεύσει. Και αν κινδυνεύσει από την εκπομπή αυτή, όλες οι πόρτες αυτών είναι ανοιχτές. Όταν κάνει πολύ γρήγορα, πολλά λεπτά, δεν θα σε πάρουν. Ναι. Οπότε λοιπόν, να, ενώ ο Καβατζίκης ήταν που αναδείχθηκε την προηγούμενη σεζόν ότι να κάνει συνεντεύξεις, να κάνει πράγματα, ήταν ο στάρ της προηγούμενης σεζόν, ήταν ο Καβατζίκης. Τώρα βλέπω τον Αρτσίτα σιγά σιγά και να. Και η Μέρη. Να κοπέλα. Ευηδιάδη, δεν ξέρω Μέρη... πώ θα σκεφτεί. Όχι, όχι, όχι. Η Μέρη από το Μπέρπασα Σάρλ. Φέτο. Ναι, ναι, ναι. Όχι, είναι καλή και αυτή. Ναι, αλλά δεν είναι όπως ο Αρτσίτας. Ο Αρτσίτας έχει δικό του ρεπορτάζ. Βγαίνει και κάνει δουλειά. Και αυτή βγαίνει. Κάτι αντίστοιχο, έχει συνεντεύξει το αυτοκίνητο. Ναι, και αυτή βγαίνει, και αυτή κάνει πράγματα. Ναι, έχει δίκιο, ναι, ναι, μπράβο, ναι, ναι, είναι αυτή. Και μου μοιάζουν πολύ στο στυλ, δεν ξέρω, Παραδεισανού με την κοπέλα αυτή. Μου μοιάζουν. Ναι, δηλαδή έχουν αυτό το του ρεπορτάζ, το τσαγανό που λέμε. Ναι, δηλαδή ναι, ναι. Το μπλα μπλα, το ισοπεδωτικό. Ναι. Του πάει. Είναι, ναι, 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 είναι η δουλειά τους αυτή. Βέβαια για μένα μεγάλη έκπληξη εκεί στο Στάρ είναι και η ψυχή του, η Φωτεινή. Καλά, η Φωτεινή είναι χρόνια. Εμένα μου αρέσει, έχει σταθερή αξία, έχει ομορφύνει και όλα αυτά. Ναι, ναι. Πρέπει να πα και είναι ερωτευμένη. Μπα και ωραία, τα χτύπησε την πόρτα του σπιτιού. Δεν ξέρω. Ξέρει αυτή, ξέρει. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Αυτά είχαμε να σας πούμε. Να πούμε ότι την επόμενη εβδομάδα θα ασχοληθούμε πάρα πολύ με τα μηδιακά. Θα πιάσουμε και τα πρωινά. Και με Survivor, βέβαια, εξελίξεις. Θα ξεσχολήσουμε και τα πρωινά λίγο. Θα πούμε κάποια πράγματα και θα κάνουμε αποκωδικοποίηση με κάτι πληροφορίες οποίες έχουμε σχετικά με όλα τα πρωινάδικα, με κάτι αλλαγές που ετοιμάζονται, με κάποια πράγματα. Έχουμε οποία... και κάτι πληροφορίες ναι, για κάτι συναντήσεις, ναι, μηδιακά. Ναι, 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 κάποιοι τρέμουν για τη θέση τους, γιατί μάσα, υπάρχει. Με μάσα καλή. Ναι, υπάρχει ναι, ένα ναι, θεματάκι. Και να εκεί λούμπα να μεγαλών. Για του άντρε το λέω. Έτσι, κόκαλο καλέ. Όχι, για του άντρε το είπα. Ο άντρα. Πολύ κοιλούμπα. Τι είναι μεγάλο, μεγάλη είναι ήδη. Τέλο πάντων, ναι, αυτό να πει. Ναι, αλλά τώρα πήγανε, δεν πήγανε για κοψίδια, πήγανε για φασολάκια. Φασολάκια πολλά πλατιάτικα. Όχι, αυτό το. Το... Μεσημέρι βγήκαν ή βράδυ. Βράδυ πρέπει να ήταν. Φασολάκια μόνο το βράδυ. Όχι φασολάκια φρέσκα, τα μακριά, τα μικρά τα φασόλια. Τέλο πάντων. Καλά, Από πού είμαστε... σκίζει. Σε άλλο... Όχι, όχι, όχι. Τα μαυρομάτικα δεν τα ξέρω. Θα θυμάσαι πώ τα έφτιαχνα κάποτε. Έχουμε φτάσει σε άλλο level. Δεν ξέρουμε για τι συναντήσει, ξέρουμε μέχρι και τι τρώνε. Ναι, ναι, σωστά. Κυρίες και κύριοι, το επόμενο ραντεβού πρώτα ο Θεός είναι αύριο το βράδυ εδώ στο GR Express. Κάντε μια κίνηση, παρακαλώ πάρα πολύ. Κάντε μια εγγραφή αν δεν έχετε εγγραφή. Και βέβαια το σημαντικότερο, κάντε και κοινοποίηση το βίντεό μας. Σας ευχαριστούμε. Φιλάκια πολλά. Bye bye.